Καλημέρα. Εδώ έχουμε ένα μικρό φρεατάκι το οποίο έχει πει για να φεύγουν τα νερά. Το πρόβλημα είναι ότι τα νερά μαζεύονται εκεί, που σημαίνει ότι όταν βρέχει δεν πάνε από εκεί που πρέπει να πάνε για να φύγουν. Ο μάστορας, που η εταιρεία τέλος πάντων που το έχει φτιάξει κάποτε, υποτίθεται ότι είχα πληρώσει κάτι παραπάνω για να κάνω σωστή δουλειά. Τελικά τίποτα, σωστή δουλειά δεν έγινε και το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά που βρέχει να μου σπάει τα νεύρα γιατί δεν φεύγει το νερό. Εδώ τώρα θα πειραματιστώ λίγο, αν και δεν θεωρώ ότι είμαι μάστορας, αλλά θεωρώ ότι είμαι άνθρωπος που πειραματίζεται και δοκιμάζει. Πήγα να προμηθευτώ ένα φρεάτιο ώστε να σκάψω ουσιαστικά από εδώ, να κόψω εδώ το κομμάτι και να μπει, αλλά αυτά τα αίτημα που υπήρχαν δεν με βόλευαν γιατί είτε είχαν μεγάλο βάθος, οπότε... Αυτά λοιπόν του εμπορίου δεν μπορούν να μπουν, δεν μπορούν να μπουν από εκεί, οπότε ουσιαστικά θα πειραματιστούμε και θα... Ποιο είναι το σκεπτικό μου? Έχω πάρει ένα τέτοιο κλασικό κομμάτι που μπαίνει συνήθως στα μπαλκόνια για να φεύγουν τα νερά της δοχής και έχω κόψει πιο συγκεκριμένα. Ήταν αυτό εδώ, το οποίο το έχω κόψει με τροχάκι και έχω αφαιρέσει το πάνω κομμάτι και έχω κάνει ένα πολύ ωραίο λούκι για να... και στόχος είναι να μπει κάπως έτσι, μέσα βέβαια, ώστε τα νερά που μαζεύονται εκεί να μπορούν να μπουν στο λούκι και να φεύγουν εδώ πέρα και να φεύγουν. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα κατά πόσο θα το πετύχουμε είναι μια άλλη δουλειά. Θα ξεκινήσω κόβοντας με τροχό τη διάμετρο αυτή την οποία θα τη μαρκάρω και θα συνεχίσω κατά κόρον με φωτογραφίες σε ερασίες, γιατί δεν θα μπορώ να βγάζω βίντεο και να παράλληλα να κάνω δουλειές, οπότε συγχωρέστε με γι' αυτό. Θα τα δούμε όμως στα στάδια εκεί. Γεια σας. Εδώ βλέπουμε το πρώτο στάδιο. Ουσιαστικά έχουμε εκεί που χαράξαμε τις γραμμές, έχουμε κόψει με τον τροχό και τα λοιπά. Αυτό που πρέπει εδώ να πούμε είναι ότι έχω κάνει τις γραμμές λίγο πιο φαρδιά ώστε να μπορεί να χωράει το λούκι αυτό από πάνω. Οπότε το πήγα περίπου από εκεί που μάρκαρα από το σωλήνα, το πήγα περίπου ένα εκατοστό στο πλάτος, το αύξησα κατά ένα εκατοστό. Προχωράμε λοιπόν, το κόβουμε και βλέπουμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Το επόμενο στάδιο είναι με ένα κατάλληλο εργαλείο ουσιαστικά να το αδειάσουμε αυτό το πράγμα, ώστε να δούμε και τι βάθος έχει και να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε το λούκι αυτό, να βάλουμε δηλαδή το κομμένο μας κομμάτι αυτό, ή αν πρέπει να κόψουμε λίγο από εδώ ώστε να χωρέσει. Δεν θέλουμε να έχει βάθος πολύ εδώ ώστε να μην πειράξουμε την κάτω στρώση που είναι από τσιμέντο. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να το αδειάσουμε αυτό το πράγμα, να φύγουν εδώ τα κομμάτια. Εδώ έχω ένα εργαλείο, αυτά είναι γενικά φτηνά, αυτό αν θυμάμαι σωστά το είχα πάρει 50 ευρώ. Λίγο κάποιος να ασχολείται, σίγουρα είναι καλό να έχουμε ένα-δυο εργαλεία στην άκρη για να μπορούμε να κάνουμε καμία δουλειά, για να μπορούμε να γλιτώνουμε και κανένα φράγκο. Αυτό είναι το σκεπτικό του μαστορέματος.
καν το μόνος, do it yourself, τέλος πάντων. Αυτά. Προχωράμε και συνεχίζουμε. Προχωράμε αργά μεν, σταθερά δε. Πάει αρκετά καλά η δουλειά, βέβαια. Βέβαια, αν έχει κανείς και λίγο τη μέση του τον πιάνει, αλλά όλα καλά. Χαίρομαι πολύ γιατί προχωράει πολύ καλά. Συνεχίζουμε κανονικότατα μέχρι να φτιάξουμε το λούκι στο βάθος που μας ενδιαφέρει. Εδώ ουσιαστικά τι έχουμε κάνει, έχουμε προχωρήσει μέχρι εδώ, εδώ το έχουμε επίσης αδειάσει γιατί στόχος είναι ουσιαστικά να έρθει ο σωλήνας κάπως έτσι και εδώ μετά να κάνει μια μικρή γωνία και να εισχωρήσει εδώ ώστε να μπορεί να αποχυτεύει. Σκέφτομαι ένα σενάριο είναι να κόψω τη σωλήνα κάπου εδώ που είναι και χαλασμένη και από εδώ να ενώσω ένα κομμάτι, δηλαδή να κάνω μια γωνία, να την κολλήσω με την ειδική κόλλα που κάνει 3-4 ευρώ, μια ωραιότατη κόλλα για πλαστικά και να εισχωρήσει μέσα εδώ στο, ώστε να φεύγουν τα νερά. Κάπως έτσι θα το κάνω, αλλά θα σκάψω λίγο ακόμα ώστε να είναι λίγο πιο βαθύ το λούκι. Βλέπουμε εδώ το λούκι, έχω βάλει μέσα το κομμένο μας σωλήνα. Αυτό που θέλω τώρα να κάνω, γιατί ουσιαστικά δεν μπορώ να του δώσω στο δάπεδο, να δώσω κλίση ώστε να τσουλάει ουσιαστικά από πάνω προς τα κάτω εύκολα. Αυτό που θα κάνω είναι να δώσω κλίση στο σωλήνα μας. Πώς θα το κάνω αυτό? Θα το κόψω από εδώ λίγο πιο χαμηλά και προχωρώντας προς τα πάνω θα είναι εδώ ώστε να μπορεί να μπει με τέτοιο τρόπο εδώ ώστε πάνω να είναι ίσια αλλά παράλληλα να μου δίνει το ίδιο το πλαστικό κλίση προς εδώ που αποχυτεύει το νερό. Ουσιαστικά αντί να μπει έτσι ίσια, θα το κόψουμε με τέτοιο τρόπο ώστε πάνω η σχάρα να μπει ίσια πάνω και το ίδιο το πλαστικό να του δίνει την κλίση προς τα κάτω. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Εδώ βλέπουμε ένα προχωρημένο στάδιο του στο ρέματό μας. Αυτό που έχω προσθέσει ουσιαστικά είναι ότι έσκαψα τελικά και αυτό εδώ το βαθούλωμα γιατί όταν μου το είχε βάλει δεν ξέρω τι τον είχε πιάσει αλλά το έβαλε με τέτοιο τρόπο ώστε το σχαράκι να εξέχει μερικά χιλιοστά προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα ήταν πέραν το ότι δεν πήγαινε το νερό και το νερό που στορευόταν εδώ επειδή δεν είχε την κατάλληλη κλίση, έμενε εδώ στην περιοχή και δεν μπορούσε να αποχυτεύσει σωστά. Οπότε σκέφτηκα ότι θα το κατεβάσω όλο αυτό το πράγμα λίγο πιο χαμηλά, δηλαδή αυτό εδώ να μπει λίγο πιο χαμηλά ώστε να μπορεί να φεύγει πιο εύκολα το νερό. Επίσης εδώ έκοψα λίγο το σωλήνα ώστε να του δώσω κλίση. Προχωράμε τώρα ουσιαστικά στο τελευταίο κομμάτι στο οποίο θα προσαρμόσουμε το πλαστικό κομμάτι που έχουμε κόψει μαζί με μια γωνία που έχω ετοιμάσει. Θα είναι κάπως έτσι δηλαδή, θα μπει. Κάπως έτσι. Και θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα πριν το κλείσουμε με τσιμέντο γύρω γύρω και μπει το σχαράκι πάνω. Το επόμενο στάδιο που κάνουμε είναι ουσιαστικά να ενώσουμε αυτές τις δύο σωλήνες ώστε να μην έχουμε διαρροή από ενδιάμεσα.
Εγώ πώς θα το κάνω. Έχω κόψει ένα κομμάτι ταινία και έχω πιάσει τους δύο σωλήνες ώστε να ξέρω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει το κόλλημα τέλος πάντων. Θα αφαιρέσω το σωλήνα από το λούκι και έχω εδώ αυτές τις ωραίες κόλλες. Ό,τι να είναι, δεν με ενδιαφέρουν οι μάρκες, όλες καλές είναι. Θα δω ποια από τις τρεις δουλεύει, ποια δεν έχει χαλάσει και θα ενώσω από την πίσω μεριά το σωλήνα αυτό στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα αρκετά ικανοποιητικό στάδιο. Το ωραίο στα μαστορέματα είναι το εξής, ότι κάνουμε λάθη και μαθαίνουμε. Εδώ τώρα τι λάθος έκανα ή τέλος πάντων τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα. Κόλλησα το σωλήνα γιατί πίστευα ότι θα μου στεγνώσει πιο γρήγορα. Επειδή όμως θέλω να το τελειώσω, ουσιαστικά έφτιαξα το τσιμέντο μου. Θα βάλουμε το σωλήν αυτό μέσα στο τσιμέντο, θα το τσιμεντώσουμε, θα ρίξουμε δηλαδή τσιμέντο μέσα και θα το τοποθετήσουμε. Εδώ στην πίσω μεριά, για να έχει κλείσει το νερό και όπως το έχουμε κόψει, θα προσθέσουμε 2-3 κομμάτια πέτρα ώστε να σταθεροποιηθεί και να μην κουνήσει βάζοντας εμείς το τσιμέντο. Και όπως θα το ολοκληρώσουμε, αν χρειαστεί θα το ξανακολλήσουμε εκεί στο ίδιο σημείο. Θα βάλουμε και εδώ το τσιμέντο ώστε να μπει βάση και ουσιαστικά μετά είναι έτοιμη η κατασκευή μας. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Έχουμε βάλει τσιμέντο τώρα κάτω, χαμηλά. Αυτό που έχει σημασία στα μαστορέματα είναι, εκεί που υπάρχει βέβαια δυνατότητα, να κάνουμε δοκιμές πριν ολοκληρώσουμε το έργο μας. Εδώ τώρα, πιο συγκεκριμένα, θα ρίξω νερό να δω. Έχει πάρει κλίση ο σωλήνας μας. Προφανώς φεύγει, αυτό μας ενδιαφέρει. Πολύ ωραία. Θα προσπαθήσω να του δώσω ένα τικ ακόμα σε κλίση, ώστε να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Κάπου εκεί.